Χαίρετε κυρίες και κύριοι και χρόνια πολλά. Η Φιλαρμονική του Δήμου Ηρακλείου ιδρύθηκε το 1949. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV. Προσφέρει αδιάλειπτα τις υπηρεσίες της σε όλες τις πολιτιστικές, εθνικές και θρησκευτικές εκδηλώσεις. Από την Ιταλική επίθεση εναντίον της Ελλάδος, πρωινό εκείνο της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Από το πιτόριο αυτό σε απευθεία σύνδεση κατευθείαν από την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου βλέπετε εικόνες από τη Φιλαρμονική, η οποία έχει ανοίξει την παρέλαση υπό τους ήχους της οποίας θα πραγματοποιηθεί και η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση στο Ηράκλειο. Παρουσία βεβαίως, όπως θα δείτε, πλήθος αυτοδιοικητικών φορέων, ενώ την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο Υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, κύριος Λευτέρης Αυγεννάκης. Όπως πάντα, τη μισένε και την παρέλαση, ανοίγει το τμήμα των αναπήρων πολέμου. Ένας είναι αυτός που έχει μείνει, τον βλέπετε, και είναι αυτός ο οποίος αποσπά και το χειροκρότημα των παρευρισκόμενων. Την ίδια ώρα πάντως στα Χανιά βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος έφτασε περίπου στις 11 η ώρα το πρωί στο Καστέλι Κισάμου και παρακολούθησε τη δοξολογία στο ναό της Ευαγγελίστριας, ενώ θα μείνει για να παρακολουθήσει και την παρέλαση. Εξαιρετικές οι καιρικές συνθήκες. Είναι ενδεικτικό πάντως της προσέλευσης του κόσμου. Η αγάπη του πολέμου. Υποκλινόμαστε στη γενιά του 40 που αψήφισε το θάνατο και κέρδισε την αθανασία. Που μας δίδαξε πως οι λαοί που ξέρουν να ζουν και να πεθαίνουν για τη λευτεριά δεν νικούνται ποτέ. Στον κόσμο υπάρχει ένα αγαθό πιο πολύτιμο από τη ζωή. Πιο γλυκό από την ευτυχία ή ελευθερία. Και οι Έλληνες, πολλές φορές στη διάρκεια της ιστορίας τους, αγωνίστηκαν με νύχια και με δόντια για την απόκτηση και διατήρηση της ελευθερίας τους, για την υπεράσπιση του χώρου αυτού που τους ανήκει εδώ και 3.000 χρόνια. Λέγαμε και προηγουμένως ότι είναι ενδεικτικό της παρουσίας του πολλού κόσμου στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μικρή και μεγάλη, κρατώντας τις ελληνικές σημαίες. Εδώ βλέπετε με χαμόγελα, αισιοδοξία, δίνουν το παρόν μικροί και μεγάλοι, δίνοντας το πιο ζεστό χειροκρότημα σε όλους αυτούς που θα περάσουν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων, συμμετέχοντας στην παρέλαση της εθνικής μας επετείου. Πάντα σε απευθεία σύνδεση μέσα από τη συχνότητα της Κρήτη TV. Μπροστά μας ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός. Σώμα εθελοντών νοσηλευτικής, σώμα εθελοντών κοινωνικής πρόνοιας, σώμα εθελοντών σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών. Ο ελληνικός Ερυθρός Σταυρός ιδρύθηκε το 1877 και από τότε σε καιρό πολέμου αλλά και σε καιρό ειρήνης είναι παρόν... Ο αγώνας που ξεκίνησε το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940 ήταν μια έκπληξη για το σύνολο της ανθρωπότητας. Κανείς τότε δεν περίμενε ότι το μικρό ελληνικό κράτος και μικρό σε αριθμό ελληνικό στρατός θα μπορούσε να αποδειχθεί μέσα σε λίγες ώρες μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές δυνάμεις εκείνης της εποχής. Και το σώμα εθελοντών σαμαριτών, διασωστών και ναυαγοσωστών που συνεπικουρούν το έργο της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, του ΕΚΑΒ και άλλων κρατικών υπηρεσιών οπουδήποτε χρειαστεί. Όλα τα σώματα προσφέρουν τις υπηρεσίες τους εθελοντικά. Τα
παρέλαση συνεχίζεται από την ομάδα έρευνας και διάσωσης του Παγκρίτιου Ομίλου Φουσκωτών Σκαφών. Η ιδέα υλοποίησης μιας ομάδας με σκοπό την εθελοντική προσφορά μελών... Ενδεικτικά πρέπει να αναφέρουμε ότι στην Ιταλική εισβολή συμμετείχαν 11 Ιταλικές μεραρχίες έναντι αρχικώς 3 ελληνικών. Η προχώρηση των Ιταλικών τμήματων μέσα στο ελληνικό έδαφος, σε αναλογία παρακαλώ δυνάμεων, 10 προς 1 δεν διήρκησε περισσότερο από 7 ημέρες. Το μέγιστο λάθος της προχώρησης των Ιταλών ήταν μόλις 50 χιλιόμετρα στην περιοχή της Παραμυθιάς στην Ήπειρο, από τα σύνορα τα αλβανικά. Και αρκετές φορές σε ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες. Η παρέλαση συνεχίζεται με το Λύκειο Ελληνίδων Ηρακλείου Κρήτης. Μέσα σε μία εβδομάδα ο ελληνικός στρατός, που να σημειωθεί, δεν είχε υποστεί επιστράτευση, ακριβώς για να μην προκαλέσει την Ιταλική επίθεση, εξαπέλυσε τη δική του αντεπίθεση. Μπροστά μας η εύξενος λέσχη ποντίων Ηρακλείου. Κοίταν τους λύγησε ο διωγμός και η γενοκτονία. Σαν το φίνικα αναγεννήθηκαν από τις τάχτες τους. Μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου, 1,5 περίπου μήνα μετά την Ιταλική επίθεση, οι Έλληνες στρατιώτες είχαν προχωρήσει σε βάθος 300 χιλιόμετρων μέσα στο αλβανικό έδαφος. Όλη αυτή η αντίδραση, συνολικά αντίδραση του ελληνικού λαού και της πολιτικής ηγεσίας, άφησε πράγματι άφωνη τη διεθνή κοινή γνώμη. Σκοπός του Συλλόγου είναι η διατήρηση και διάδοση της πολιτιστικής μας και πολιτισμικής κληρονομιάς των ηθών, εθίμων και παραδόσεων, τόσο των αλατσάτων... Βλέπετε πάντα στις εικόνες που σας έρχονται από την καρδιά της πόλης του Ηρακλείου, εικόνες από την εξέδρα των επισήμων, όπου δίνουν το παρόν στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης, ο Δήμαρχος Ηρακλείου. Αλλά όπως σας προείπαμε, το παρόν εκπροσωπώντας την κυβέρνηση δίνει και ο Υπουργός Αθλητισμού και Πολιτισμού, κύριος Λευτέρης Αυγενάκης. Μπορεί να δώσει το πραγματικό μέτρο σύγκρισης. Μια χούφτα Έλληνες, με ελάχιστα εφόδια, τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αντισταθούν στις άρτια εξοπλισμένες στρατιές του φασισμού. Μια χούφτα Έλληνες, αλλά ψυχές εισπυρωμένες. Μια γροθιά με ένα στόχο. Την υπεράσπιση του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα. Μπροστά μας ο Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Αλικαρνασσού, η Αρτεμισία, με παραδοσιακές φορεσιές της πατρίδας μας. Ο Σύλλογος παράγει πολιτιστικό έργο, διδάσκοντας χορούς της Μικρασίας, της Κρήτης και όλης της Ελλάδας. Η παρέλαση συνεχίζεται με το Σύλλογο Μακεδόνων Κρήτης, που ιδρύθηκε το 1990 με σκοπό να φέρει κοντά τους Μακεδόνες που ζουν στην Κρήτη. Διοργανώνει εκδηλώσεις με σκοπό το αντάμωμα των Μακεδόνων που ζουν μακριά από την πατρίδα τους, αλλά και τη διατήρηση και προώθηση της μακεδονικής κουλτούρας και παράδοσης. Από το 1997 λειτουργεί και χορευτικό τμήμα. Στη Δύση πάντως, όπως σημειώνει ο μεγάλος Έλληνας ποιητής, ο Σεφέρης... Φούντωσε ξανά ο φιλελληνισμός που είχε εκδηλωθεί την εποχή του Λόρδου Μπάιρον. Όλη η γη, όλη η ιστορία του κόσμου κοιτάζει την Ελλάδα, αυτή τη μικρή γωνιά, αυτό τον ξερό βραχότοπο, γράφει ο Σεφέρης στις μέρες. Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι Έλληνες προσομοιάζονται τότε με αρχαίους θεούς. Ο εξόριστος τότε Γάλλος στρατηγός Ντεγκόλ και οι ελεύθεροι Γάλλοι πραγματικά παραλυρούν.
ποτέ από την εποχή της Σαλαμίνας. Η Ελλάδα δεν βρέθηκε ξανά σε τέτοιο ύψος. Ενδεικτικό στα γαλλο-ιταλικά σύνορα, η Γαλλία είχε δεχθεί επίθεση και από την Ιταλία και μάλιστα μετά από την ήττα της από τη Γερμανία. Ένας νέος σταθμός, άξιος να αν και φιλογερμανική η κυβέρνηση του Βίτσι στα γαλλοϊταλικά σύνορα ύψωσε μία πινακίδα ενδεικτική της ηρωνίας που αντιμετώπιζε τον Ιταλικό στρατό. Η πινακίδα εκείνη έγραφε «Έλληνες στρατιώτες, αλτ! Εδώ αρχίζουν τα γαλλικά σύνορα». Μπροστά μας ο χορευτικός όμιλος και Πάρνη Κυριάκος που εδρεύει στη Νέα Αλικαρνασσό και από το 2013 έως και σήμερα με σκοπό να διατηρήσει και να διαδώσει την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας. Αυτό ήταν και το μήνυμα που έδωσε πράγματι ο μικρός αριθμητικά αλλά και με γιγάντιο ψυχικό ελληνικό σθένος ο στρατός μας στην ανθρωπότητα με αφορμή το πρωινό της 28ης Οκτωβρίου του 1940. Μπροστά μας το κέντρο ειδικών παιδιών, ο Άγιος Σπυρίδωνας. Το κέντρο ειδικών παιδιών, ο Άγιος Σπυρίδωνας Ηρακλείου Κρήτης, είναι πιστοποιημένος φορέας παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας σε άτομα με νοητική στέρηση και τις οικογένειές τους. Υλοποιεί προγράμματα αγωγής και εκπαίδευσης, διαθέτοντας εξειδικευμένο προσωπικό. Αξίζουν το πιο θερμό το συγχρότημα. Ο αγώνας αυτός των Ελλήνων αποτέλεσε τμήμα μόνο της παγκόσμιας σύραξης. Ήταν τέτοια όμως η ποιότητα των ανθρώπων που τον πραγματοποιούσαν και αποδεικνύονταν τόσο μεγάλο το ειδικό βάρος του, ώστε σε όλη τη διάρκεια του η διεθνής αναμέτρηση είχε περιέλθει σε δευτερεύουσα μοίρα και η ανθρωπότητα ολόκληρη μιλούσε μόνο για την Ελλάδα. Η παρέλαση συνεχίζεται από το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων και Φίλων Ατόμων με Νοητική Στέρηση Ροδαυγή, που στηρίζει και εκπαιδεύει ενήλικες με νοητική αναπηρία, ενισχύοντας την αυτονομία και την κοινωνική ενσωμάτωσή τους. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός και το Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού υποστηρίζουν το έργο μας. Αρρωγή στην προσπάθειά μας είναι η περιφέρεια Κρήτης και ο Δήμος Ηρακλείου. Χειροκροτήστε τα παιδιά. Και όση ώρα εσείς παρακολουθείτε εικόνες σε απευθεία σύνδεση από την Κρήτη TV και από τα όσα διαδραματίζονται στην καρδιά της πόλης του Ηρακλείου και ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η μαθητική και στρατιωτική παρέλαση. Ο κόσμος είναι πολλής. Μαζεύεται ολοένα και περισσότερο όσο περνάει η ώρα. Ιδανικές εξαιρετικές συνθήκες. Ηλιόλουστος ο καιρός. 27 βαθμοί Κελσίου αυτή τη στιγμή. Ιδανική συνθήκη και περίσταση για να δώσουν το παρόν πλήθος κόσμου, μικρή και μεγάλη, κρατώντας στα χέρια τις ελληνικές σημαίες. Ο άγριος στρατάρχης Βέιμπελ μίλησε με αυτά τα λόγια για τη σημασία της 28ης Οκτωβρίου. Από τη μακραίωνη και περίλαμπρη ιστορία της, η Ελλάδα πολλές επαιτίους μπορεί να θυμάται με υπερηφάνεια και να γιορτάζει. Καμία όμως δεν είναι λαμπρότερη από την ημέρα εκείνη, όταν σε τελείως απρόκλητη επίθεση ενός άρπαγα τυράννου, η Ελλάδα σύσσωμη αντέταξε το θρυλικό όχι. Χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, δέχτηκε όπως και στο παρελθόν να αγωνιστεί για την ελευθερία. Περιφρόνησε τις θυσίες, αδιαφόρησε για την τεράστια ηλική υπεροχή του αντιπάλου. Και ενωμένη η Ελλάδα, σαν ένας άνθρωπος, υπεράσπισε την πανάρτια κληρονομιά της.
Παρέλαση, συνεχίστε με την πρωτοβάθμια εκπαίδευση της πόλης μας. Μπροστά μας περνάει το πρώτο δημοτικό σχολείο Ηρακλείου. Ήταν εκείνο πάντως το πρωί της 28ης Οκτωβρίου το 40 που ο Ιταλός πρέσβης Γκράτσι, γύρω στις 3 τα ξημερώματα, επισκέφθηκε την κατοικία του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Ιωάννη Μεταξά, για να του επιδώσει το περίφημο τελεσίγραφο στο οποίο η Ιταλική κυβέρνηση και ο Ντούτσε ζητούσαν από τον ελληνικό λαό να επιτρέψει διάβαση των Ιταλικών μονάδων από το ελληνικό έδαφος και την εγκατάστασή τους σε επιλεγμένα σημεία. Ο ελληνικός λαός δεν γνώριζε τίποτα από το παιχνίδι. Διαφορετικά, οι Ιταλικές μονάδες θα προέβαιναν στην ίδια ενέργεια, αυτή τη φορά δια της βίας. Η απάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού ήταν η γνωστή. Ώστε λοιπόν έχουμε πόλεμο. Όχι, δεν μπορώ να συμφωνήσω. Από τη φράση αυτή απομονώθηκε μόνο η άρνηση. Μπροστά από τους επισήμους στο 7ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Όλες οι μέρες της ελληνικής ιστορίας είχαν ηρωισμούς, θάρρος και λογική. Γράφει στα απομνημονεύματά του ο Ιταλός απεσταλμένος Γκράτσι. Ένιωσα ντροπή. Με ευλάβεια υποκλήθηκα στον Έλληνα Πρωθυπουργό και έφυγα με το κεφάλι σκυμμένο. Με όλα αυτά, η ώρα είχε πάει 3:15 τα ξημερώματα. Τηλεφώνησε να ξυπνήσουν τον Γεώργιο, τον οποίο και ενημέρωσε. Μετά τηλεφώνησε στους Έλληνες πρεσβευτές στην Άγκυρα και στο Βελιγράδι. Οι στρατηγοί βιάζονταν και δεν περίμεναν καν να εκπνεύσει το τελεσίγραφο. Μπροστά μας το 9ο Δημοτικό Σχολείο. Στα σύνορα έβρεχε κατακλυσμιαία. Αστραπές και βροντές σκέπαζαν τον κρότο από τις βολές του Ιταλικού πυροβολικού, με αποτέλεσμα οι φρουροί των σύνορων να αργήσουν να πάρουν χαμπάρι τι ακριβώς συνέβαινε. Είχαν όμως σαφείς εντολές για την περίσταση. Από την Παρασκευή 26 Οκτωβρίου είχαν εντοπίσει ότι οι Ιταλοί έπαιρναν επιθετική διάταξη, είχαν όλοι προετοιμαστεί και περίμεναν με το δάχτυλο στη σκανδάλη. Μόλις οι Έλληνες φρουροί των συνόρων συνειδητοποίησαν ότι δεν ήταν μόνο βροντές, αλλά και πυρά, παράτησαν τις σκοπιές και συνέκλυναν στα προκαθορισμένα σημεία προκάλυψης. Στον υπέρτατό τους ηθικό και ιστορικό ρυθμό. Από την πρώτη στιγμή, οι Ιταλοί διέθεταν 100.000 άνδρες. Την ίδια ώρα, οι Έλληνες διέθεταν μόνο 35.000, με 40 πυροβολαρχίες. Και η ελληνική αεροπορία είχε 130 αεροπλάνα που έπρεπε να καλύπτουν ολόκληρη την ελληνική επικράτεια. Γιορτάζουμε σήμερα μια μεγάλη επέτειο, ένα σταθμό της ιστορίας μας. Γιορτάζουμε την εποπία που έγραψαν πάνω στις κορφές της Πίνδου οι μαχητές του 40. Είναι το ασύγκριτο, το μοναδικό όχι, που δείχνει όλο το μεγαλείο και τη δύναμη της φυλής μας, όλη την τόλμη και την υπερηφάνεια που κρύβει μέσα της η αθάνατη ελληνική ψυχή. Μπροστά μας το 13ο και 42ο Δημοτικό Σχολείο. Η Ελλάδα έπαινε στο στίβο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου να αγωνιστεί για το δίκαιο, για την τιμή και την ελευθερία, για την τιμή και την ελευθερία του ανθρώπου. Η μικρή φτωχή ένδοξη Ελλάδα έδειχνε στους ανθρώπους όλους τον δρόμο της θυσίας. Όχι,
Δεν θα γίνουν οι πολιτισμένοι λαοί σιωπηροί συνένοχοι βαρύτα της προσβολής των ιερών συμβόλων του χριστιανισμού και μαζί της εθνικής τιμής των πρωτοπόρων της συμμαχικής νύχης. Όχι, την ηθική ανατροπή που έδωσε σε αυτούς τους λαούς του κόσμου το αίμα της μεγάλης θυσίας δεν θα την ανατρέψουν οι στενόκαρδοι υπολογισμοί χαμηλών παραστηνιακών συμφερόντων. Μπροστά μας το 15ο Δημοτικό Σχολείο Ηρακλείου. Οι Έλληνες στρατιώτες του 1940 ορμούσαν στα χιονισμένα βουνά της Υπήρου για να αποκρούσουν τους Ιταλούς επιδρομής, φωνάζοντας αέρα, με σκέπη και οδηγό την Παναγία, την υπέρμαχο στρατηγό. Οι νίκες, η μία μετά την άλλη, στεφάνιναν το στρατό μας και συνέθεταν το νέο ελληνικό θαύμα, το έπος της Βορείου Υπήρου. Πολλούς τέτοιους σταθμούς, πολλά υπέροχα και μεγάλα γεγονότα έχει να επιδείξει η ιστορία μας, τόσο ζωντανά που νικούν τον χρόνο και περνούν στην αιωνιότητα. Τα χώματα του Μαραθώνα και τα νερά της Αλαμίνας θα θυμίζουν αιώνια την αδάμαστη και περήφανη ελληνική ψυχή. Οι Θερμοπύλες θα είναι το σύμβολο της αγάπης και του χρέους προς την πατρίδα. Οι 300 του Λεωνίδα δεν πέθαναν, έμειναν αιώνιοι και αθάνατοι, σύμβολα φωτεινά, όπως οι αιώνιοι και αθάνατοι έμειναν ο Διάκος και τα παλικάρια του. Πώς ήταν δυνατόν εκεί στις απάτητες σκορφές της Υπήρου να μην επαναληφθεί το ελληνικό θαύμα. Η άσβηστη, η ακίμητη φλόγα της Λευτεριάς που καίει μέσα σε κάθε ελληνική ψυχή έδωσε το θάρρος, τη δύναμη και την τόλμη στους φαντάρους μας και έγιναν οι ήρωες με την ατσαλένια θέληση. Οι αγνές μορφές που θα θυμίζουν την πίστη στα αιώνια και κατάλληλα ιδανικά της φυλής μας. Μπροστά μας το 17ο Δημοτικό Σχολείο. Απόσπασμα από γράμμα σε αδερφή, κάπου στο μέτωπο, 29/11/1940. Παρακολουθώντας εικόνες σε απευθεία σύνδεση από την Crete TV, είδαμε προηγουμένως και υπενθυμίζουμε ότι στην εξέδρα των επισήμων το παρόν δίνουν και ο βουλευτής Ηρακλείου, κύριος Χάρης Μαμουλάκης, αλλά και ο βουλευτής από το Μέρα 25, Γιώργος Λογιάδης. Ενώ φυσικά, ως ήθιστε, το παρόν δίνει και ο Αρχιεπίσκοπος Κρήτης, κύριος Ειρηναίος. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 19ο Δημοτικό Σχολείο. Το όχι όμως που εξέφρασε εκείνο το πρωί ο Ιωάννης Μεταξάς δεν εξέφρασε μόνο τη δική του βούληση. Εξέφρασε σαφώς την άποψη του συνόλου του ελληνικού λαού πέρα από πολιτικές τοποθετήσεις. Και αυτό φάνηκε ακριβώς στον τρόπο που πολέμησαν οι Έλληνες στα αλβανικά βουνά. Γι' αυτό και σήμερα το χαρακτηρίζαμε ως έπος. Γιατί ήταν η κοινή εκδήλωση ενός ολόκληρου λαού, η κοινή πεποίθηση για αντίσταση. Οι Έλληνες δεν ήξεραν αν θα μπορούσαν να κερδίσουν. Πήγαν όμως για να νικήσουν. Πήγαν για να αντισταθούν και το πέτυχαν. Η παρέλαση συνεχίζει το 21ο Δημοτικό Σχολείο. Ποιος λόγος και ποια πράξη μπορούν να δικαιώσουν απόλυτα την παστραφιά των ηρωνίδων της νίκης, μιας τόσο ένδοξης ιστορικής καμπής του ελληνισμού, και να αποδώσουν έπαινον τον πρέποντα σε αυτές που για την νίκη της Ελλάδας όδευαν στο θάνατο απρόσκλητες? Γυναίκα εσύ της Πίνδου, αποκάλυψε σε όλους την ηρωική, τη θρηλυκή μορφή σου, στο φως το γαλανό της ελληνικής μας πατρίδας, στον ήλιο της Ελλάδας.
Ελλάδα έδωσε την πρώτη νίκη στα ελεύθερα έθνη. Αυτή θρημάτισε το θρύλο του ανίκητου άξονα. Αυτή ανέτρεψε τις προοπτικές του και το ορολόγιο πρόγραμμα των επιχειρήσεών του. Αυτή εψήφωσε όλους τους άλλους λαούς. Μπροστά μας το 23ο και 3ο Δημοτικό Σχολείο. Όμως ο παγκόσμιος τύπος ασχολείται με τα ελληνικά κατορθώματα και παρομοιάζει τους αγώνες της Ελλάδας κατά του Μουσολίνη με τον αγώνα του Λεωνίδα των Θερμοπυλών κατά του Ξέρξη. Η γενεοψυχία των Ελλήνων φωτίζει σαν ήλιος φωτεινός ένα σκοτεινό κόσμο. Στα χιονοσκέπαστα βουνά της Πίνδου, μέσα σε ένα βαρύ και αντισόπιτο χειμώνα, οι λόγχες των Ευζώνων ορμούν ακάθεκτα, απτόητα, εμπρός στο βωμό της θυσίας, με θάρρος και απόλυτη πίστη στα μεγάλα ιδανικά. Κατατροπώνοντας τον εχθρό. Η παρέλαση συνεχίζεται από το 25ο και 27ο Δημοτικό Σχολείο. Εικόνες από το κέντρο του Ηρακλείου, πολύς ο κόσμος αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Μικροί και μεγάλοι οικογένειες δίνουν το παρόν, βροτερό παρόν, χειροκροτώντας όλους εκείνους που παρελάβουν αυτή τη στιγμή στην καρδιά της πόλης, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα την ημέρα της εθνικής μας επετείου. Τότε το σοκ για τις δυνάμεις του άξονα ήταν τέτοιο, ώστε ακόμα και οι σύμμαχοι των Ιταλών, οι Γερμανοί, είχαν μείνει έκπληκτοι από αυτό που χαρακτήριζαν ελληνικό φαινόμενο. Τόσο ο Χίτλερ, όσο και οι στρατιωτικοί, κατελήφθησαν από θαυμασμό, σημειώνει στο ημερολόγιο του, ο χιτλερικός υπουργός, Albert Speer. Προσπαθούσαν, λέει ο Speer, να βρουν την ερμηνεία. Και ο Χίτλερ, στηριζόμενος στις ρατσιστικές του θεωρίες, τους έλεγε ειρωνικά ότι οι σημερινοί Έλληνες είναι απόγονοι των Δωριαίων, οι οποίοι κατά τον Χίτλερ ήταν Ινδογερμανικοί φυλοί. Που είχε καταπλήξει με τις νίκες του, ανίκητος υποχωρεί. Winston Churchill, πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας στο δεύτερο παγκόσμιο. Στις φλέβες έλεγε ο Χίτλερ των Ελλήνων έρεε ινδογερμανικό αίμα και οι Δωρείς ήταν οι θεμελιωτές του γερμανικού πολιτισμού. Μόνο έτσι και με αυτή την παράλογη συλλογιστική, ο Χίτλερ εξηγούσε το ελληνικό θαύμα. Γι' αυτόν δεν υπήρχε άλλος τρόπος να το εξηγήσει. Μπροστά μας το 33ο Δημοτικό Σχολείο. Οι μέρες που ακολούθησαν ήταν δραματικές για την Ελλάδα. Το μέτωπο. Υπενθυμίζουμε ότι το παρόν στην Κρήτη δίνει αυτή την ώρα και ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης, στο Καστέλι Κισάμου, συνοδευόμενος και από την σύζυγό του, δίνοντας το παρόν σε αυτές τις εκδηλώσεις που πλαισιώνουν την ημέρα της εθνικής μας επετείου στην Περιφερειακή Ενότητα των Χανίων. Γεώργιο Ζούκοφ, στρατάρχης του Σοβιετικού στρατού. Εάν ο ρωσικός λαός κατόρθωσε να ορθώσει αντίσταση,
μπροστά στις πόρτες της Μόσχας. Να συγκρατήσει και να ανατρέψει το γερμανικό χήμαρο. Το οφείλει στον ελληνικό λαό που καθυστέρησε τις γερμανικές μεραρχίες όλο τον καιρό που θα μπορούσαν να μας γονατίσουν. Η γιγαντομαχία της Κρήτης υπήρξε το κορύφωμα της ελληνικής προσφοράς. Απόσπασμα από τα απογειμονεύματά του για το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και ο ίδιος ο Αδόλφος Χίτλερ, αρχηγός του γερμανικού κράτους, παραδέχτηκε... Ήταν 4 Μαΐου του 1941, λοιπόν, όταν ο Χίτλερ έκανε αυτή τη δήλωση στο Reichstag, η οποία προκάλεσε μεγάλη αίσθηση στην παγκόσμια κοινότητα. Είχε πει, λοιπόν, ο Χίτλερ, χάριν της ιστορικής αλήθειας, οφείλω να διαπιστώσω ότι μόνον οι Έλληνες, εξ όλων των αντιπάλων, οι οποίοι με αντιμετώπισαν, επολέμησαν με παράτολμον θάρρος και υψίστην περιφρόνηση προς τον θάνατον. Και πώς να μην το πει. Η Ελλάδα είναι η μοναδική χώρα που αναγκάστηκε να αντιμετωπίσει 4 αντιπάλους ταυτόχρονα και όμως αντιστάθηκε. Να μας δώσουν την πραγματική διάσταση και βάρος του πράγματος. Η Ελλάδα, για να κατανοήσουμε το σθένος και την αγωνιστικότητα του λαού της, άντεξε 219 ημέρες, την ώρα που άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, άντεξε 61, η Γαλλία 43, η Πολωνία 30, το Βέλγιο 18, η Ολλανδία 4, η Γιουγκοσλαβία 3, η Δανία 0 ημέρες, όπως επίσης το Λουξεμβούργο και η Τσεχοσλοβακία. Μπροστά μας το 37ο Δημοτικό Σχολείο. Οι Γερμανοί και οι Ιταλοί μπήκαν στη χώρα μας. Στις 27 Απριλίου 1941, ο ραδιοφωνικός σταθμός Αθηνών μετέδωσε το παρακάτω ιστορικό μήνυμα προς τον ελληνικό λαό. Έλληνες, θάρρος, δεν νικηθήκαμε. Η ελευθερία γρήγορα και πάλι θα έρθει. Ψηλά τα κεφάλια, η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Η εισβολή των Γερμανών διέλυσε τα πάντα στην Ελλάδα. Ήταν η τραγική μεγάλη εβδομάδα του ελληνισμού. Η ψυχή του σταυρώθηκε, αλλά δεν πέθανε. Οι ανθρώπινες απώλειες, οι νεκροί Έλληνες στρατιώτες ανήλθαν κατά τη διάρκεια των 219 ημερών στους 13.676. Οι απώλειες της Αλβανίας στους 1.165, της Ιταλίας στους 8.000, της Βουλγαρίας 25.000 και της Γερμανίας 50.000 νεκροί. Με το 41ο Δημοτικό Σχολείο συνεχίζεται η παρέλαση. Ο αγώνας της Ελλάδας εναντίον του άξονα δεν τελείωσε στην υπηρετική Ελλάδα. Γνώρισε το κορύφωμά του στην ηρωική Μεγαλόνισο Κρήτη. Ο αγώνας της Κρήτης υπήρξε εισάξιος του αγώνα της Πίνδου. Ήταν ένα επικό, δραματικό τέλος της επτάμινης πάλης του ελληνισμού εναντίον της βίας. Οι Γερμανοί ήξεραν πως οι Κρητικοί είναι σκληροτράχυλοι πολεμιστές. Το είπαν μάλιστα. Με τέτοιον υπέροχο λαό είπαν, η Γερμανία θα μπορούσε να θαυματουργήσει. Κρίμα που η Κρήτη δεν μπορεί να μεταφερθεί στη Γερμανία. Μπροστά μας στο 43ο Δημοτικό Σχολείο. Η Κρήτη ήταν πραγματικά άοπλη. Τα νιάτα της στρατευμένα στον πόλεμο της Αλβανίας έλειπαν στα ηπειρωτικά βουνά. Οι σύμμαχοι, όπως παραδέχτηκαν, δεν είχαν εξοπλίσει το νησί. Έμεινε λοιπόν μόνο ο ηρωισμός των πρωταγωνιστών,
για να αντιμετωπιστεί η κρατέα γερμανική πολεμική μηχανή. Οι Άγγλοι, οι Καναδοί, οι Αυστραλοί και οι Νεοζηλανδοί που βρέθηκαν στην Κρήτη βρήκαν ένα λαό αλγόριθμο και άοπλο, αλλά γεμάτο αντριά και φλόγα για τον αγώνα της ελευθερίας. Σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης παρελάβουν αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα. Ο μικρός πιτσιρικάς, κρατώντας την ελληνική σημαία, κουνώντας την δεξιά και αριστερά, μεταφέρει, στέλνει το μήνυμα. Στέλνει το μήνυμα της νίκης, ένα μήνυμα διαχρονικό. 79 χρόνια τώρα, μετά από τη μεγάλη στιγμή και το ηρωικό όχι του 1940. Μπροστά μας το 45ο Δημοτικό Σχολείο. Υπό το χειροκρότημα της Εξέδρας, σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του νομού Ηρακλείου, δίνουν το δικό τους παρόν κατά την εξέλιξη της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης εδώ στο Ηράκλειο, υπό τους ήχους της Φιλαρμονικής του Δήμου. Αυτό που συνέβη τότε στην Κρήτη ήταν αληθινά απερίγραπτο και κίνησε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Άνδρες, γυναίκες, γέροντες και παιδιά έτρεξαν αυθόρμητα σε ένα αύριο και πρωτοβανή αγώνα υπεράσπιση της χώρας και της ελευθερίας τους. Η Κρήτη μεταβλήθηκε σε πλεγόμενη κόλαση. Οι Γερμανοί αναγκάστηκαν να διαθέσουν στην Κρήτη τεράστιες δυνάμεις και χρειάστηκαν 10 ολόκληρες μέρες για να κατακτήσουν το νησί. Οι απώλειές τους υπήρξαν τρομακτικές. 4.000 αλεκτροδιστές σκοτώθηκαν και περισσότερα από 170 αεροπλάνα καταστράφηκαν. Το 47ο Δημοτικό Σχολείο περνάει μπροστά μας. Ο Ίστον Τσόρτσιλ, πρωθυπουργός της Αγγλίας, σημειώνει στα απομνημονεύματά του. Στην Κρήτη οι Γερμανοί κέρδισαν μια πύρια νίκη, γιατί με τις δυνάμεις που σπατάλησαν εκεί, θα μπορούσαν εύκολα να κατακτήσουν την Κύπρο, τη Συρία, το Ιράκ και ίσως ακόμα και την Περσία. Πάντως, λίγο αργότερα, ο Βρετανός στρατάρχης Γουίλσον, ο υπεύθυνος για την άμυνα της ευρύτερης Μέσης Ανατολής, μετά από επίσκεψή του στην Ελλάδα και σύσκεψη με το ελληνικό στρατηγείο, δηλώνει: «Εσχημάτισα την εντύπωση ότι ο πόλεμος που διεξήγεται στην Αλβανία είναι το πόλεμος του λαού». Αυτή η φράση του στρατηγού Γουίλσον, που είχε κάθε λόγο να μιλήσει με θετικά σχόλια μόνο για την ηγεσία, αλλά απονέμει ένα υπέρτατο παράσημο στο σύνολο του ελληνικού λαού, τα λέει όλα και εξηγεί πράγματι το ελληνικό εκείνο θαύμα. Οι Έλληνες λοιπόν ξεκίνησαν τον πόλεμο με 3 μεραρχίες, που μέχρι το πέρας του πολέμου είχαν γίνει 12. Το σύνολο σχεδόν του... Το σύνολο σχεδόν του αντρικού πληθυσμού που μπορούσε να φέρει όπλα είχε στρατευθεί. Απέναντι στις 12 ελληνικές μεραρχίες, οι Ιταλοί ενισχυόμενοι συνεχώς παρέταξαν 30. Κι όμως, παρά τη μεγάλη επίθεση που εξαπέλυσαν στην αρχή της Άνοιξης, παρουσία του ίδιου του Ντούτσε, του Μπενίτο Μουσολίνι, εκεί στα υψώματα της κλεισούρας, δεν κατάφεραν να προχωρήσουν ούτε ένα μέτρο. Σε αυτές ακριβώς τις μάχες έλαμψαν και οι Κρήτες της Πέμπτης Μεραρχίας. Η Πέμπτη Μεραρχία, μία από τις ιστορικότερες ομάδες του ελληνικού στρατού, είχε δημιουργηθεί στη διάρκεια του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου, όταν η Ελλάδα τάχθηκε και πάλι στο πλευρό των συμμάχων. Αποκλειστικά από Κρήτες στρατιώτες.
αργότερα θα γράψεις τις σημειώσεις του. Στην Κρήτη μόνο οι πέτρες δεν σηκώνονταν μονάχες τους να μας χτυπήσουν. Κάθε έμψυχο μας πολεμούσε και μας πολεμά μέχρι την ίσα τη στιγμή. Κάνοντας έτσι τη μάχη αυτή, μία από τις πιο παράδοξες και ένδοξες της ιστορίας. Μπροστά μας το 53ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο. Τον Οκτώβριο του 1940 η κριτική μεραρχία, επιστρατευόμενη ακόμα, δεν βρέθηκε στην πρώτη γραμμή από τις πρώτες ημέρες του αγώνα. Ήταν δύσκολο στις συνθήκες αυτές να μεταφερθούν περίπου 14.000 στρατιώτες διαθαλάσσεις στο αλβανικό μέτωπο. Οι Γερμανοί μετά την κατάληψη του νησιού δεν μπορούν να συγχωρήσουν τη συμμετοχή του κριτικού λαού σε μια τόσο οδυνηρή για αυτούς αντίσταση. Αρχίζει μια νέα περίοδος με αιματηρές θυσίες και σκληρά αντίτινα σε βάρος τους. Στρατόπεδα συγκέντρωσης, ομαδικές εκτελέσεις, πυρπολήσεις χωριών, φόνοι ανεξάρτητα από ηλικία, συμπληρώνουν το έργο των βομβαρδισμών. Μας στο Παγκρίτιο εκπαιδευτήριο. Γράφει ο Γιώργος Σεφέρης. Όσες φορές κοιτάξαμε... Η μάχη της Κρήτης, όπως πέρασε στην ιστορία, ξεκίνησε πάντως τα ξημερώματα της 3ης, 20 Απριλίου του 1941 και διήρκησε σχεδόν 10 ημέρες. Και διέψευσε μάλιστα το γερμανικό σχέδιο Ερμής που προέβλεπε την κατάκτηση της Κρήτης μέσα σε μερικές ώρες. Οι Γερμανοί ήθελαν το νησί εξαιτίας της στρατηγικής του θέσης, προκειμένου να μπορούν στη συνέχεια να οργανώσουν επιθέσεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής. Τα πράγματα όμως δεν ήλθαν όπως πίστευαν. Το σχέδιο της ταχείας κατάληψης της Μεγαλονήσου δεν πέτυχε. Η παρέλαση συνεχίζεται με το Δημοτικό του Ζάνιου εκπαιδευτήριου. Μπορεί στην Κρήτη να υπήρχαν μόνο 30.000 συμμαχικές δυνάμεις και 8 τάγματα ανεκπαίδευτων που μεταφέρθηκαν από την Τρίπολη και τον Ναύπλιο, όμως υπήρχαν άνθρωποι με καρδιά που είχαν μάθει να μάχονται, να διεκδικούν και να υπερασπίζονται την ελευθερία τους. Οι Κρήτες άλλωστε μόλις πριν από 43 χρόνια είχαν διώξει τον προηγούμενο δυνάστη. Έτσι η ψυχή των άοπλων κατοίκων τα βάλε με την πιο παράδοξη μάχη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Στην Κρήτη έσβησε η περηφάνεια του Χίτλερ, το επίλεκτο σώμα των αλεξιπτωτιστών, και εδώ άλλαξε η πορεία του πολέμου, καθώς η δεκαήμερη μάχη καθυστέρησε τους Γερμανούς να εισβάλλουν στη Σοβιετική Ένωση. Η μάχη της Κρήτης έχει ξεφύγει πλέον από τα όρια της τοπικής ιστορίας και αποτελεί χρυσή σελίδα στην παγκόσμια ιστορία. Τον αγώνα των Ελλήνων στην Αλβανία, ο οποίος μας συγκινεί τόσο, ώστε παραμερίζοντας προς στιγμή πάνε άλλο αίσθημα, αναφωνούμε «Ζήτω η Ελλάς», Δεκέμβρης του 1940. Σημεοφόροι και παραστάτες του 2ου Δημοτικού Σχολείου, του 4ου και 50ου Δημοτικού Σχολείου, του 6ου και 44ου Δημοτικού Σχολείου Ηρακλείου συνεχίζουν την παρέλαση.
Οι απώλειες των Γερμανών αλεξιπτωτιστών στην Κρήτη κατά την πρώτη κιόλας ημέρα είναι απρόσμενα για αυτούς μεγάλες. Αυτοί όμως συνεχίζουν απτόητοι της ρήψης. Πολλοί σκοτώνονται στον αέρα, αλλά και αυτοί που φτάνουν στο έδαφος αποδεκατίζονται από ένα άοπλο και αδάμαστο λαό, που με την ψυχή γεμάτη Ελλάδα ορμάει με τα μαυρομάνικα, τις τσουγκράνες και τα τσαπιά, πετσοκόβοντας τους σιδερόφρακτους και πάνω πλούς εισβολής. Η άμυνα κρατάει καλά, αλλά προς το βράδυ της πρώτης ημέρας οι Γερμανοί πατούν πόδι στο αεροδρόμιο του Μάλεμε και το κρατούν παρά τις επιθέσεις των υπερασπιστών του νησιού. Παρέλαση συνεχίζεται από το 8ο, το 10ο, το 12ο και το 14ο Δημοτικό Σχολείο της πόλης μας με σημειοφόρους και παραστάτες. Αυτά τα δέντρα δεν βολεύονται με λιγότερο ουρανό. Αυτές οι πέτρες δεν βολεύονται κάτω από τα ξένα βήματα. Αυτά τα πρόσωπα δεν βολεύονται παρά μόνο στον ήλιο. Αυτές οι καρδιές δεν βολεύονται παρά μόνο στο δίκαιο. Ρωμιοσύνη από τον Γιάννη Ρίτσο. Η μεγαλοσύνη στα έθνη δεν μετριέται με το στρέμμα. Με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται. Και με το αίμα. Κατά τη μάχη της Κρήτης πάντως, η όποια απόπειρα των χιτλερικών να στείλουν ενισχύσεις και από τη θάλασσα συντρίβεται από τον αγγλικό στόλο με φοβερές απώλειες για τους Γερμανούς αλλά και τους Άγγλους που χάνουν βαριά πολεμικά σκάφη. Ελεύθεροι άνθρωποι όλων των εθνών, συγγραφείς, ποιητές, καλλιτέχνες, φιλόσοφοι, ιδεολόγοι, μην ξεχνάτε ότι η Ελλάδα πολεμά για τη μοίρα του κόσμου. Πρέπει να υπάρχει ένας μύθος στην ψυχή όλων. Κυρίαρχοι κατακτητές πλέον, οι υπάνθρωποι του Χίτλερ στρέφονται με λύσα πάνω στον άμαχο πληθυσμό για να τον τιμωρήσουν για την ηρωική του αντίσταση. Λαιλατούν, δολοφονούν, καίνε, καταστρέφουν στην Κρήτη. Μπροστά μας είναι οφόροι και παραστάτες του 16ου, 18ου, 20ου και 56ου και 24ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης μας. Οι βαρβαρότητες εναντίον του άμαχου πληθυσμού με συλλήψεις και ομαδικές εκτελέσεις, με στρατόπεδα συγκέντρωσης, άρχισαν αμέσως μετά τη γερμανική κατοχή της νήσου και ως αντίπεινα. Πρώτο θύμα η Κάνδανος, 1η Ιουνίου του 1941, ύστερα τα Ανόγια και η Βιάνος. Η αντιστασιακή δράση αποτέλεσε εξάλλου για τις Ελληνίδες μια συνολικότερη ευκαιρία για την κοινωνική τους συνειδητοποίηση και απελευθέρωση. Αλλά και η ζωή των κατακτητών έγινε πολύ δύσκολη. Δεν μπορούσαν να σταθούν πουθενά. Τα νέα για την ανατίναξη της γέφυρας του Κορκοπόταμου στις 25 Νοεμβρίου του 1942 έκαναν τον γύρο του κόσμου. Οι Κρήτες μετά τη μάχη της Κρήτης πάντως δεν δαμάζονται και συνεχίζουν την ηρωική τους αντίσταση για 4 ακόμα χρόνια από τις απόκριμνες και υπερήφανες βουνοκορφές του Ψιλορίτη, της Δίκτης και των Λευκών Ωραίων. Συνεχίζουν την εθνική τους αντίσταση μέχρι που η Λευτεριά ξαναγυρίζει και στεφανώνει και πάλι το ηρωικό και πανέμορφο νησί, το νησί των Γενναίων. Μπροστά μας περνούν σημειοφόροι και παραστάτες του 26ου, 27ου, 28ου και 57ου, 30ου και 32ου Δημοτικού Σχολείου. Από τις αρχές του Ιουνίου 1941,
δημιουργούνται πλήθος από αντιστασιακές οργανώσεις σε ολόκληρη την Κρήτη, όπως του Μανώλη Μπαντουβά στον Άγιο Σύλλα, του Πετρακογιώργη στις Καμάρες, η ομάδα του Αδάμη Κρασανάκη στη Δίκτυ, η οργάνωση Ανογίων, η οργάνωση του Ραυτόπουλου στη Βιάνο, η οργάνωση του Αντώνη Γρηγοράκη στον Κρουσόνα, αυτή του Γιώργου Κατσιά στα Σφακιά, η οργάνωση του Μάντακα στα Λευκά Όρη, του Γιώργη Κατσιρντάκη στα Χουστουλιανά. Η νίκη εστεφάνωσε τα ελληνικά όπλα, γιατί τα ύψωσαν όχι η δίψα της επιτυχίας, αλλά η θρησκευτική προθυμία της θυσίας. Αυτή η ομοθυσία των 10 εκατομμυρίων Ελλήνων, με την οποία αντίκρισαν το φοβερό γεγονός του πολέμου, είναι θεωρώ το πιο σπουδαίο φαινόμενο μέσα στην ιστορία του έθνους μας. Μας σημεοφόροι και παραστάτες του 34ου, 36ου, 39ου και 40ου Δημοτικού Σχολείου. Δεκέμβριος 1940, απόσπασμα από η Ιαπωνική Εφημερίδα. Η χώρα μας... Θυμίζουμε μόνο δύο από τα μεγάλα κατορθώματα της εθνικής αντίστασης, που όμως τα λένε όλα. Απαγωγή του Γερμανού στρατιωτικού διοικητή Κρήτης Κράιπε, στις 26 Απριλίου του 1944 από Εγγλέζους και Κρήτες αντιστασιακούς. Εξαναγκασμός σε παράδοση του Ιταλού στρατιωτικού διοικητή Κάρτα από Κρήτες αντιστασιακούς. Η Εθνική Αντίσταση Κρήτης ή το ενέργεια λαϊκό ανθρώπων και όχι στρατιωτικών, αφού αφενός ο στρατός των συμμάχων μετά τη μάχη της Κρήτης έφυγε στη Μέση Ανατολή, και αφετέρου από τον Νοέμβριο του 1940 η Κρήτη ήταν αφύλακτη. Χωρίς ελληνικό στρατό, χωρίς οργανωμένη άμυνα, επειδή κατά την κήρυξη του Ελληνοϊταλικού πολέμου η πέμπτη μεραρχία της Κρήτης έλειπε στο μέτωπο, ο λόγος και για τον οποίο η κριτική Μούσα λέει. Χίτλερ, να μην το καυχηθείς, πως πάτησες στην Κρήτη. Ξερμάτωτη την ύβρικες και λείπαν τα παιδιά της. Η πέμπτη μεραρχία της, το αίμα της καρδιάς της. Ο γραμματέας του Ναζιστικού Κόμματος, Μίλος Μπόρμαν, δήλωνε ότι ο εθνικοσοσιαλισμός και ο χριστιανισμός... Τότε μάλιστα ο Χίτλερ ομολόγησε αμέσως μετά ότι η Κρήτη απέδειξε πως οι μεγάλες ημέρες των αλεξιπτωτιστών τελείωσαν. Η παρέλαση συνεχίζεται με το 46ο, 48ο, 52ο και 54ο Δημοτικό Σχολείο με σημειοφόρους και παραστάτες. Για τους Ναζί δεν υπήρχε η έννοια της ανθρωπότητας. Υπήρχαν μόνο φυλές, ανώτερες και κατώτερες, σε αιώνια πάλι μεταξύ τους. Και είναι απολύτως θεμητό οι ανώτερες να υποδηλώνουν ή να εξοντώνουν τις κατώτερες φυλές. Θα ήταν λοιπόν ένας κόσμος λιγότερο ηθικός. Οι στοιχειώδες ηθικοί φραγμοί απέναντι στον συνάνθρωπο δεν ισχύουν για όσους δεν ανήκουν στη σωστή φυλή. Θεωρητικά οι Ναζί είχαν τους Έλληνες ψηλά στην ιεραρχία των εθνών ως απογόνους των αρχαίων Σπαρτιατών. Κατά την κατοχή όμως τους άφησαν να πεθαίνουν κατά χιλιάδες από την πείνα,
μεριμνώντας μόνο για τον εφοδιασμό των δικών του στρατευμάτων κατοχής. Σημειωτέων ότι οι Γερμανοί δεν πείρασαν κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, παρά μόνο... Πάντα σε απευθεία σύνδεση από το κέντρο του Ηρακλείου, παρακολουθείτε στιγμιότυπα και εικόνες από τη διεξαγωγή της μαθητικής και στρατιωτικής παρέλασης, εδώ και η εξέδρα των επισήμων. Ενώ αυτή τη στιγμή το δυνατότερο χειροκρότημα του κόσμου λαμβάνουν τα παιδιά, τα άτομα με αναπηρία, ξεπερνώντας κάθε εμπόδιο. Μπροστά μας περνάει το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Χειροκροτήστε τους, το αξίζουν. Το αξίζουν γιατί πραγματικά εμπνέουν όλους εμάς για τη δύναμη ψυχής και την καθημερινή θέληση για ζωή. Είναι άλλωστε μηνύματα που κάνουν τον κόσμο να υπερηφανεύεται για το λαό της, για το λαό αυτής της χώρας. Μιλώντας στο γερμανικό Reichstag για την εκστρατεία στα Βαλκάνια, είπε: «Η ιστορική δικαιοσύνη με υποχρεώνει να διαπιστώσω ότι από όλους τους αντιπάλους μας, ο Έλληνας στρατιώτης ιδίως πολέμησε με ύψιστο ηρωισμό και αυτοθυσία». Συνεχίζουμε με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Μπροστά μας τα γυμνάσια της πόλης μας. Αυτά τα νέα παιδιά μας ενθαρρύνουν και μας διδάσκουν την πίστη και την ελπίδα για το αύριο. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Είναι ο αιώνιος αίρος των Ελλήνων για τη ζωή, τη δράση και την ελευθερία. Σεις, τα ελληνικά παραδείγματα, νύχτα και μέρα να έχετε στα χέρια σας. Μπροστά μας το πρώτο γυμνάσιο Ηρακλείου. Η παρέλαση συνεχίζεται από το τρίτο γυμνάσιο της πόλης μας. Η Ελλάδα έδωσε το παράδειγμα που ο καθένας πρέπει να ακολουθήσει μέχρι ότι οι σφετεριστές της ελευθερίας σε οποιοδήποτε μέρος της γης και αν βρίσκονται υποστούν τη δίκαιη καταδίκη τους. Αυτά ήταν τα λόγια του Φραγκλίνου Ρούσβελτ, τότε Προέδρου των ΗΠΑ, για τον αγώνα των Ελλήνων. Η ιστορική σημασία του Ελληνοϊταλικού και του Ελληνογερμανικού πολέμου υπήρξε πολύ μεγάλη. Από την άλλη πάντως, 1.141 Κρήτες νεκροί στα βουνά της Αλβανίας. Παρακαταθήκη για το σύνολο του ελληνικού έθνους. Συντροφιά με άλλους 13.000 Έλληνες αδελφούς τους. Σημειώνουν όμως πολλοί ιστορικοί, παρασυρμένοι από την εύλογη προπαγάνδα της εποχής, ότι οι Ιταλοί στρατιώτες δεν πολέμησαν ή ήταν δειλοί ή σήκωσαν ψηλά εύκολα τα χέρια. Μπορούμε όμως με τα βεβαιότητος πλέον να πούμε πως αν διατυπώθηκε κάτι τέτοιο πρόκειται για καθαρά ιστορικό λάθος. Οι Ιταλοί στρατιώτες πολέμησαν και πολέμησαν επίσης με σθένος. Πολέμησαν σκληρά, είχαν όμως ένα ηθικό έλλειμμα.
έναντι του Έλληνα στρατιώτη. Ο Έλληνας στρατιώτης υπερασπιζόταν βομούς και εστίες. Ο Ιταλός ερχόταν ως κατακτητής, ως εισβολέας σε ξένο τόπο και το γνώριζε. Όμως ο Ιταλός στρατιώτης, όταν κλήθηκε να πολεμήσει για την ίδια του τη ζωή, πολέμησε σκληρά και αυτό φάνηκε, τόσο και κατά την αντίσταση που προέβαλε. Στα φωνικά στενά της κλεισούρας, όσο και κατά τη μεγάλη αιαρινή επίθεση. Και το λέω τούτο για να δείξω μόνο το μέγεθος της αξίας του Έλληνα στρατιώτη. Η επική αντίσταση της Ελλάδας εναντίον του άξονα το 1940-41 θεωρήθηκε θαύμα, διότι ξεπέρασε τα συνηθισμένα ανθρώπινα μέτρα και ανέτρεψε τις αναλογίες των αριθμών. Για μας όμως δεν ήταν θαύμα. Ήταν ο φυσικός καρπός μιας μακράς πολιτιστικής διεργασίας. Μας περνάει το ένα το γυμνάσιο Ηρακλείου. Προσκυνώ τη χάρη σου, λαέ μου. Σκύβω το κεφάλι στα μαντήρια σου. Ο Έλληνας, λοιπόν, ο Έλληνας λοιπόν είχε τότε απέναντί του σκληρούς πολεμιστές, αποφασισμένους πολεμιστές, μονάδες ξεχωριστές με όραμά τους, το όραμα του Μπενίτο, που δεν είναι το άλλο από την ανασύσταση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας. Απέναντι σε αυτούς πολέμησε ο Έλληνας χωρικός, ο Έλληνας αγρότης, ο Έλληνας επιστήμονας και τελικά τα κατάφερε και νίκησε. Τη δικαιοσύνη, την αξιοπρέπεια και την ανθρωπιά. Οι αξίες αυτές είναι πάντα επίκαιρες, αλλά ποτέ δεν θα πρέπει να τις θεωρούμε δεδομένες. Γιατί όσο αγώνας χρειάστηκε για να καταφύγουν... Αυτή η ηθική υπεροχή του Έλληνα στρατιώτη εξηγεί την αιτία της νίκης. Οι Έλληνες μπορεί να μην ήταν ούτε αριθμητικά περισσότεροι, ούτε εξοπλισμένοι σαφώς, όπως οι ιταλικές ομάδες. Το αντίθετο. Οι μονάδες του ελληνικού στρατού ήταν εξοπλισμένες με όπλα και τουφέκια, που ήδη κάποιοι το 1940 τα χαρακτήριζαν μουσιακά. Μόλις τα τελευταία χρόνια, πριν τον πόλεμο, η κυβέρνηση μεταξά είχε κάνει μια σοβαρή στο μέτρο της εποχής προσπάθεια να εξοπλίσει τον ελληνικό στρατό. Τότε ήρθαν και τα περίφημα καταδιοκτικά που στα χέρια των Ελλήνων πιλότων έγραψαν ιστορία στους ουρανούς της Αλβανίας. Η Ελλάδα απέναντι στην Ιταλική υπεροπλία ήταν ουσιαστικά απροετοίμαστη. Το μοναδικό εφόδιό της στην πραγματικότητα... Ανταλλάχθηκαν μάλιστα σύμφωνα με πηγές και μέχρι και τη φέκεια με πορτοκάλια. Το ελληνικό κράτος και τη δεκαετία του 30 βρισκόταν στη δίνη της οικονομικής κρίσης. Τότε ανταλλάχθηκαν με κορινθιακή και κριτική σταφίδα γερμανικής κατασκευής στη φέκεια και αντιαεροπορικά και αντιαρματικά. Και πάλι όμως ο ελληνικός στρατός, όσον αφορά τον εξοπλισμό, είχε έλλειμμα. Έλλειμμα όμως που το αντιστάθμισε με τη θέληση για αντίσταση.
στην πρώτη σημαντική νίκη σε συμμαχικό έδαφος. Ελέγαμε ένα μαραθώνα ακόμα. Ελέγαμε μια σαλαμίνα ακόμα. Ελέγαμε ακόμα ένα 21. Και ήρθες εσύ στο τέλος μητέρα μέρα, όπου αγκάλιασες και ανύψωσες ολόκληρα τα περασμένα στον ανώτατο λυτρωτικό σκοπό τους, στον υπέρτατό τους ηθικό ιστορικό ρυθμό. Η παρέλαση συνεχίζεται από σημειοφόρους και παραστάτες του πειραματικού γυμνασίου, του δεύτερου, του τέταρτου και του έκτου γυμνασίου της πόλης μας. Ο Γάλλος πολιτικός και ακαδημαϊκός Μωρίς Σούμαν στις 19 Τετάρτη 1945 είπε για τους Έλληνες αγωνιστές στο εξής: δεν θα λέγεται ότι οι Έλληνες πολεμούν σαν ήρωες, αλλά ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες. Μπροστά μας το 8ο γυμνάσιο, το 10ο γυμνάσιο, το γυμνάσιο του Παγκρίτου Εκπαιδευτηρίου και το Εσπερινό Γυμνάσιο Ηρακλείου με σημειοφόρους και παραστάτες. Ο πόλεμος του 1940-41 ήταν η τελευταία σύγκρουση στην Ευρώπη με δυνάμεις, μέσα και όπλα τόσο δυσανάλογα. Από τη μία ο βαρύς οπλισμός της σύγχρονης τεχνοκρατίας, από την άλλη μέσα αναχρονιστικά στα χέρια ενός λαού μικρού, που αγωνιζόταν για την ύπαρξή του και για τις παραδόσεις του. Συνεπώς, η 28 Οκτωβρίου 1940 προβάλλει στη σκηνή της ιστορίας έναν αγώνα γενικότερο μιας φυλής ανθρώπων, που προσδιορίζεται από το πάθος για την ελευθερία. Τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης παίρνουν σειρά, συμμετέχοντας έτσι στην μαθητική παρέλαση, η οποία ολοκληρώνεται σε πολύ λίγο για να πραγματοποιηθεί και η έναρξη της στρατιωτικής με τμήματα της πολεμικής μας αεροπορίας και του στρατού ξηράς. Ενδεικτικό πάντως του ύφους που έχει διαμορφωθεί στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου είναι το γεγονός ότι έχει πλημμυρίσει από γαλανόλευκες σημαίες μικρά παιδιά, οι γονείς, οι συγγενείς όσων παρελάβουν, δίνουν το παρόν. Σε μια ημέρα ιδανική και από άποψη καιρικών συνθήκων,
για την υλοποίηση, την πραγματοποίηση της παρέλασης για τον εορτασμό της εθνικής μας επετείου. Μία από τις μεγάλες μέρες της ιστορίας του. Ό,τι χαρακτηρίζει ιδιαιτέρως την ελληνική αυτή σελίδα είναι πως πέρασε αμέσως, ενώ ακόμα γραφόταν, στην περιοχή εκείνη όπου το γεγονός εξειδανικεύεται. Γίνεται πνεύμα και μύθος, όπου ο πόνος και το αίμα εξαγιάζονται μέσα σε μία αίσθηση ευθύνης, παράδοσης και χρέους. Υπενθυμίζεται πάντως ότι νωρίτερα από την έναρξη της παρέλασης έγινε η έπαρση της σημαίας στις 8 το πρωί στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη και ακολούθησε η επίσημη δοξολογία στο Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Μινά. Όπως κάθε χρόνο, λίγο πριν την έναρξη της παρέλασης επίσης, πραγματοποιήθηκε και επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων στο μνημείο του άγνωστου στρατιώτη στην Πλατεία Ελευθερίας. Πάντα σε απευθεία σύνδεση μέσω της Crete TV με τη βοήθεια εικονοληπτών σκηνοθετών σας μεταφέρουμε την εικόνα από το κέντρο της πόλης του Ηρακλείου κατά την εξέλιξη της παρελάσεως. Στο πέμπτο λύκειο Ηρακλείου. Η ψυχή ήταν προετοιμασμένη εκείνα τα χαράματα της 28ης Οκτωβρίου του 1940, όταν εσήμαναν οι σιρήνες και ηχολογήσανε οι καπάνες των εκκλησιών στα χωριά μας. Θυμηθείτε εκείνη τη μέρα, τους δρόμους πλημμυρισμένους από την νιώτη των Ελλήνων, από τις κοπέλες, από τις μητέρες. Θυμηθείτε τα πρόσωπά τους. Είχαν τίποτα το πένθμο? Τίποτα από συντριβή για το θάνατο που τους περίμενε? Είχαν λάμψει? Ήταν χαρά? Βέβαια όχι. Αλλά ήταν η πίστη που έδινε την ηρεμία. Η πίστη όχι απλώς για το δίκαιο, αλλά η πίστη στο χρέος. Και αυτό είναι κάτι που έρχεται από πολύ μακριά. Κληρονομημένο από γενιά σε γενιά. Μέσα στο αίμα. Μέσα στο κύτταρο. Με το 7ο λύκειο της πόλης μας συνεχίζεται η παρέλαση. Ο αγγελωτός σταυρός, το σύμβολο του φασισμού και της θηριωδίας, κυμάτιζε στην Ακρόπολη των Αθηνών. Δύο παλικάρια, ο ένας λευκαδίτης και ο άλλος λαξιώτης, γείτονες και φίλοι που έμεναν στην πλάκα, αντίκριζαν καθημερινά το κόσμο της ανθρωπότητας, το σύμβολο της δημοκρατίας, να βιάζεται από τη γερμανική σημαία. Και στο νου των δύο παλικαριών καρφώθηκε μια τρελή, μια παράτολμη ιδέα. Έτσι κι αλλιώς, ο φόβος και η δειλία δεν ήταν ποτέ χαρακτηριστικό της νιώτης. Ο Απόστολος Σάντας και ο Μανώλης Γκλέζος, 17 χρόνια παλικάρια τότε, αποφάσισαν στις 30 Μαΐου του 1941 να κατεβάσουν από την Ακρόπολη τη γερμανική σημαία, το σύμβολο του Τρίτου Ράικ, και το κατάφεραν. Κατόρθωσαν να εξευτελίσουν τη γερμανική φρουρά και να χαμογελάσουν τα χίλια εκατομμυρίων ανθρώπων που υπό το βάρος της ναζιστικής θηριωδίας κόντευαν να χάσουν την ελπίδα.
Μπροστά μας το 10ο Λύκειο Ηρακλείου. Σε αυτή εδώ τη γη η ενότητα εξάλλου είναι μία. Η πράξη και το πνεύμα. Γι' αυτό και ο ελληνικός θρύλος δεν μοιάζει σε τίποτα με τους θρύλους άλλων λαών. Είναι ένας θρύλος του πνεύματος, συνδεδεμένος με την υπερηφάνεια, με την πίστη και την αξιοπρέπεια του ανθρώπου. Σε εμάς, οι μεγάλες ώρες μας ως έθνος δεν είναι μονάχα όταν νικήσαμε, αλλά και όταν νικηθήκαμε. Γιατί ξέραμε πάντα το πώς έπρεπε να σταθούμε και στο ένα και στο άλλο. Και φυσικά το πιο δύσκολο είναι αυτό. Να ξέρεις το τι πρέπει στη δύσκολη ώρα που είσαι ο ηττημένος ή που ξέρεις πως θα νικηθείς. Το 13ο Λύκειο Ηρακλείου περνάει μπροστά μας. Το θέμα της επετείου της 28ης Οκτωβρίου είναι τριπλό. Πρώτον, έχει ιστορική αξία. Υπενθυμίζει στις νεότερες γενιές τις ηρωικές πράξεις και θυσίες του λαού μας, αποτελώντας βασικό στοιχείο αυτογνωσίας των Ελλήνων για το παρελθόν και την ιστορία τους. Σε μια εποχή που η παγκοσμιοποίηση προσπαθεί να επιβάλλει την αλλίωση και τον αφανισμό της ιστορίας κάθε λαού και στο τέλος την εθνική υπόστασή του. Δεύτερον, έχει διδακτική και παιδευτική αξία. Γιατί σε μια εποχή όπως η σημερινή, που χαρακτηρίζεται από την απαξίωση όλων των αξιών, η επέτειος της 28ης Οκτωβρίου υπενθυμίζει το μεγαλείο της θυσίας για το κοινό συμφέρον, την πίστη σε ένα ανώτερο σκοπό, την φιλοπατρία, την αυταπάρνηση και τον ηρωισμό. Και έχει πολιτική αξία τρίτον, γιατί δεν αρκεί ένας μεγάλος λαός για τις μεγάλες πράξεις, τα μεγάλα έργα και τα ιστορικά γεγονότα. Χρειάζεται και πολιτική βούληση. Μπροστά μας το Καλλιτεχνικό Λύκειο Ηρακλείου. Μας σημειοφόροι και παραστάτες του πειραματικού λυκείου, του δεύτερου, του τέταρτου και του έκτου λυκείου της πόλης μας. Σήμερα έχουμε το δικαίωμα να υπερηφανευόμαστε και την ιερή υποχρέωση να τιμήσουμε τους ηρωικούς νεκρούς και όσους όλους πίστεψαν και προστάτευσαν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια αυτού του τόπου. Οφείλουμε να θυμόμαστε σαν συνεχιστές του έργου τους ότι με την ενότητα και την εθνική ομοψυχία μπορούμε να αντιμετωπίσουμε οποιαδήποτε απειλή και να εξασφαλίσουμε την ανεξαρτησία και την εδαφική ακεραιότητα της πατρίδας μας. Μπροστά μας, σημειοφόροι και παραστάτες του 8ου, του 10ου Λυκείου, του Λυκείου του Παγκρίτη Εκπαιδευτηρίου και του Λυκείου του Μουσικού Σχολείου Ηρακλείου. Οκτωβρίου 1940. Μια επέτειος, ένας τρίλος, μια μνήμη και ένα χρέος. Το όχι
είναι το μέγιστο κατόρθωμα της ενότητας και αποφασιστικότητας των Ελλήνων. Είναι σταθμός με βαθύ νόημα, γιατί θα συμβολίζει αιώνια την πάλη του δικαίου με το άδικο, την πάλη για την αρετή και τα ανθρώπινα δικαιώματα. Η 28η Οκτωβρίου θα παραμείνει πάντα μια ζωντανή δύναμη και ένα μεγάλο κεφάλαιο στην ιστορία της πατρίδας μας. Το όχι του 40 θα παραμείνει σημερινή παρακαταθήκη για κάθε μεγάλο όχι που θα χρειαστεί. Κάθε γενιά και κάθε εποχή καλείται να διακηρύξει και να υπερασπιστεί τα δικά τα όχι. Το δικό μας όχι είναι το όχι στην εξαθλίωση, όχι στην καταράκωση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, όχι στο φασισμό. Είναι το όχι σε κάθε πολιτική που στηρίζει εκμεταλλευτικές σχέσεις και άνομα συμφέροντα. Μπροστά μας το πρώτο επαγγελματικό λύκειο Ηρακλείου. Τα επαγγελματικά λύκεια με τους 9 τομείς και τις 36 ειδικότητες. Ηλεκτρολογίας και ηλεκτρονικών, διοίκησης και οικονομίας, γεωπονίας τροφίμων και περιβάλλοντος, μηχανολογίας, υγείας, πρόνοιας και ευεξίας, εφαρμοσμένων τεχνών, δομικών έργων, πληροφορικής και ναυτιλιακών επαγγελμάτων. Με απολυτήριο λυκείου και πτυχίο ειδικότητας επίπεδου 4 με σπουδές στο Πανεπιστήμιο και μαθητεία με μεταλλικιακό έτος πτυχίο επίπεδου 5. Με μαθητεία στο χώρο, εργασία, εργασιακή εμπειρία, ασφαλιστικά και επαγγελματικά δικαιώματα. Με το 5ο ΕΠΑΛ συνεχίζεται η παρέλαση. Και οδεύοντας έτσι σιγά σιγά προς το πέρας της μαθητικής παρέλασης, του πρώτου σκέλους δηλαδή, της σημερινής, του σημερινού εορτασμού της Εθνικής μας Επετείου, παρατηρούμε όλοι βεβαίως την αποτίμηση φόρου τιμής και ευγνωμοσύνης από όλους τους Έλληνες και τις Ελληνίδες προς τους αθάνατους ήρωες του ένδοξου έπους που άρχισε να γράφεται στις βουνοκορφές της Πίνδου. Γιατί το έπος του 40 δεν ήταν απλά μια προσπάθεια απόκρουσης ενός εισβολέα. Μια χούφτα Έλληνες με ελάχιστα εφόδια τόλμησαν να ορθώσουν το ανάστημά τους και να αντισταθούν στις σιδερόφρακτες και πλήρως εξοπλισμένες στρατιές του φασισμού. Μια χούφτα Έλληνες, αλλά συσπειρωμένες. Μια γροθιά με έναν στόχο, την υπεράσπιση της λευτεριάς, αλλά και του πολιτισμού απέναντι στη βαρβαρότητα. Στο νόημα αυτής της Εθνικής Επετείου του 1940, επιβεβαιώνεται η δύναμη της ενότητας. Και της ομοψυχίας των Ελλήνων σε οποιαδήποτε κρίσιμη καμπή της μακραίωνης ιστορίας της. Ο Βίσμαρκ, θαυμάζοντας την ψυχική δύναμη των Ελλήνων, ομολογεί. Από την ιστορία των Ελλήνων αποδεικνύεται ότι οι Έλληνες, αν δεν αλληλοσπαράσονταν, θα κατακτούσαν την Ιφίλιο. Αυτή την ομοψυχία είναι επιβεβλημένο να τονίσουμε ιδιαίτερα και σήμερα. Κάθε γενιά καλείται να δείξει τις δικές της αντιστάσεις. Κάθε γενιά πρέπει να πει τα δικά της όχι. Οι ήρωες του έπους του 1940 μας έδειξαν το δρόμο για μια Ελλάδα της συλλογικότητας, της φιλοπατρίας, της ανιδιοτέλειας και της αλληλεγγύης.
Με βάση αυτά, ο οδηγισμός έχει σαν στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων για το κοινωνικό γίγνεσθε και την ενεργή και πρωτοφόρο συμμετοχή σε αυτό. Αυτή τη στιγμή περνούν μπροστά από την εξέδρα των επισήμων και τμήματα προσκόπων του Ηρακλείου. Παρέλαση συνεχίζεται από το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων. Ο προσκοπισμός είναι μια κίνηση για νέους, εκπαίδευση για τη ζωή, μια κίνηση που εξαπλώνεται συνεχώς, μια κίνηση παγκόσμια. Μια μέθοδος αγωγής με προσωπική δέσμευση σε ένα κωδικό συμπεριφοράς, την υπόσχεση και τον νόμο του προσκόπου. Οι πρόσκοποι μαθαίνουν να συμμετέχουν ενεργά στην εξέβρεση λύσεων για τα θέματα που απασχολούν την κοινωνία μας. Να συνεργάζονται για να επιτυγχάνονται κοινοί στόχοι και ενδιαφέροντα και να συμμετέχουν σε προγράμματα στα οποία συμπράττουν πρόσκοποι από αναπτυσσόμενες και ανεπτυγμένες χώρες για το γενικότερο καλό του πλανήτη μας. Που υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στο μέτωπο προς την οικογένειά του. Κερδίζεις τις ωραίες μάχες μόνο όταν λησμονήσεις την γλύκα της ζωής και τάξεις πάνω από αυτή την ωραιότητα ενός συμβόλου, το μεγαλείο μιας ιδέας. Έτσι έγινε και για εμάς την Πίνδο. Στρατιώτης του 1940-41 δεν είχε καθόλου την αίσθηση ότι έγραφε μια υποποιία που θα προκαλούσε τον παγκόσμιο θαυμασμό. Απλώς πίστευε ότι έκανε το χρέος του. Το χρέος αυτό μας το παρέδωσε αυξημένο με τη δική του λαβή προσφορά. Οφείλουμε να το διαφυλάξουμε, διότι είναι ανεξάντλητη πηγή έμπνευσης, δύναμης, αισιοδοξίας και ενωμένη να προχωρήσουμε μπροστά για ένα λαμπρότερο μέλλον. Παρέλαση των πολιτικών τμήματων κλείνει ο σύνδεσμος εφέδρων αξιωματικών νομού Ηρακλείου. Οι έφεδροι αξιωματικοί υπηρετούν στρατιωτική του θητεία ως μικροί ηγήτορες του στρατεύματός μας. Εκπαιδεύονται στα όπλα που χρησιμοποιεί ο στρατός μας και στην τακτική του πολέμου. Ενισχύουν και βοηθούν αποτελεσματικά τη μαχητική ικανότητα των ενόπλων μας δυνάμεων προπαντός σε καιρούς πολέμου. Σε καιρούς ειρήνης αποτρέπουν τα σχέδια ύπουλων εχθρών. Μαζί με τους υπαξιωματικούς και στρατιώτες είναι στην πρώτη γραμμή μάχης και θυσιάζονται για την πατρίδα, την ελευθερία και τη δόξα της πατρίδας. Οι Έλληνες κάνουν αμυντικούς και όχι επιθετικούς πολέμους. Πολεμούν για την πίστη και την πατρίδα.
Μπαίνουν στις μάχες και νικούν. Θεωρούνται οι μεγάλοι μαχητές του κόσμου. Αυτό επηρέασε τον Άγγλο πρωθυπουργό Ουίνστον Τσόρτσιλ να αναφωνήσει ότι οι ήρωες πολεμούν σαν τους Έλληνες. Πολεμούν και θυσιάζονται όχι μόνο για την πίστη και την πατρίδα τους, αλλά και για τα δικαιώματα των ανθρώπων και τις αξίες του πολιτισμού. Ελευθερία, δημοκρατία, ισότητα και αλληλεγγύη. Ως πολίτες οι έδρες αξιωματικοί δίνουν αξία όπου και να ενεργάζονται. Είναι καλοί πολιτικοί, γιατροί, γεωργοί, έμποροι, μηχανικοί, χειροτρόφοι, υπάλληλοι και εκπαιδευτικοί. Θυσιάζουν το ατομικό του συμφέρον στον συμφέρον του συνόλου. Εδώ κλείνει η παρέλαση των πολιτικών τμήματων και ο υπεύθυνος του Γραφείου Φυσικής Αγωγής Νομού Ηρακλείου, κ. Ιωάννης Νηστικάκης, κατευθύνεται προς την εξέδρα των επισήμων για να αναφέρει τη λήξη της. Χαρήκαμε την νεολαία μας. Ας ετοιμαστούμε τώρα να χαρούμε και να χειροκροτήσουμε τα στρατευμένα μας νιάτα, τις ένοπλες δυνάμεις μας, τους φρουρούς της πατρίδας μας και τιμωρούς κάθε επίδοξο επιβουλέα. Πάντα σε απευθεία σύνδεση από το κέντρο του Ηρακλείου. Βλέπετε εικόνες με το πέρας της μαθητικής ή πολιτικής παρέλασης. Θα ξεκινήσει τώρα η στρατιωτική και βεβαίως παρά το ότι τα περισσότερα τμήματα σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας έχουν ήδη παρελάσει, ο κόσμος παραμένει στη θέση του προκειμένου να δώσει ένα ακόμα το δυνατότερο όλο χειροκρότημα σε όλους εκείνους που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή καθημερινά. Στους στρατιώτες της πολεμικής αεροπορίας και του στρατού ξηράς. Πρόγονοι των σημερινών στρατευμένων δημιούργησαν το μεγαλείο του Μαραθώνα των Θερμοπυλών του 21, τους Τριάβους του 1912 και 13. Αυτούς που ανά πάσα ώρα και στιγμή αυτά τα παιδιά που θα δίνουν ευρισκόμενοι στο καθήκον θα κληθούν να βρεθούν στην πρώτη γραμμή, να αντιμετωπίσουν τον οποιοδήποτε κίνδυνο. Καμαρώστε τους. Και τώρα, κυρίες και κύριοι, περνάει μπρος από τον χώρο των επισήμων που έχουν το γενικό πρόσταγμα της παρέλασης, αντισυνταγματάρχης πεζικού Ζαχαρίας Παπαδάκης, διευθυντής διεύθυνσης σπουδών της Σχολής Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού με το επιτελείο του. Χαιρετά τους επισήμους και κατευθύνεται προς τη θέση του απέναντι από αυτούς. Το έμβλημα της σχολής είναι το έμβλημα του πεζικού και το οποίο, ως γνωστόν, αποτελείται από μια παράσταση λιγνίας και έχει αυτή τη φέκιο με σπαθί και το ρητό, δύο και δόξαν και αρετήν, το οποίο αποδίδονται στο Σοσιάδη στις υποθήκες των 7 σοφών. Το έτος 1887 καθορίστηκαν οι διατάξεις με τις οποίες καταρτίστηκε ο θεσμός εφεδρείας. Από τον Ιούλιο του 1953, οι δύο σχολές υποψηφίων εφέδρων αξιωματικών στη Σύρο και την Κέρκυρα συγχωνεύτηκαν σε μία με την επωνυμία Σχολή Εφέδρων Αξιωματικών Πεζικού, με έδρα το Ηράκλειο Κρήτης, όπου και λειτουργεί μέχρι σήμερα. Η σχολή στρατονίζει στο στρατόπεδο Ασκαλογιάννη, το οποίο βρίσκεται ανατολικά της πόλης του Ηρακλείου, στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.
Τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού. Είναι η σημαία που κάτω από αυτήν έγισαν το αίμα τους οι υπερασπιστές των διδαρχικών της πατρίδας μας. Είναι αυτοί που κρατούσαν στα χέρια τους. Θυμούνται οι παλιότεροι, καμαρώνουν και διδάσκονται νεότεροι. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της σχολής εφέδρων αξιωματικών πεζικού. Το ηρωικό μας πεζικό. Προηγείται ο διοικητής του τάγματος με το επιτελείο του. Ακολουθούν δύο λόγοι υποψηφίων επέδρων αξιωματικών από την Ελλάδα και την Κύπρο. Είναι η αυριανή δόκιμη έβδρα αξιωματική του πεζικού της Ελλάδος και της Κύπρου μας. Βλέπετε με το εθνόσημο στο μπράτσο της Κύπρου, Κύπροι στρατιώτες δίνουν το παρόν στον εορτασμό της εθνικής μας επετείου στο Ηράκλειο κατά τη διάρκεια της παρέλασης, της στρατιωτικής παρέλασης, στέλνοντας ένα ενιαίο μήνυμα, ένα ηχηρό μήνυμα για κοινούς αγώνες, για κοινή πορεία. Των υψηλών εθνικών πολεμικών παραδόσεων. Περνούν οι συνεχιστές των αγωνιστών που από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη ιστορία έγραψαν σελίδες δόξας και ανδρείας, χαρίζοντας σε εμάς την πολυπόθητη ελευθερία και δημοκρατία. Εντυπωσιακή σημαντισμή τους και ακόμη πιο εντυπωσιακή εμφάνισή τους στο χώρο της παρέλασης. Το αθάνατο πεζικό μας με τις δάφνες του, τα λάμπαρά του και την ελληνική ψυχή του. Και τώρα διέρχεται μπροστά από το χώρο των επισήμων η πολεμική σημαία του τάγματος Εθνοφυλακής Ηρακλείου με μια δημιουργία εθνοφυλάκων. Οι εθνοφύλακες είναι οι φύλακες του έθνους που έχουν ταχθεί στην υπηρεσία της πατρίδας μας και διακρίνονται για την πίστη, την αφοσίωση και αγάπη τους τόσο στην ειρήνη όσο και στον πόλεμο. Συμμετέχουν εθελοντικά σε όλες τις δραστηριότητες των όπλων δυνάμεων και είναι παρόντες και συνδράμουν σε οποιαδήποτε φυσική καταστροφή προς όφελος των συνανθρώπων τους. Και τώρα διέρχεται από το χώρο της παρέλασης η πολεμική σημαία της 133 στην αρχαία μάχης. Στα χέρια των στελεχών της αεροπορία μας κυμαθίζει αγέροχη γαλανόλευκη με σταυρό. Σημαία και σταυρός. Σε αυτά τα απλά σύμβολα περικλείονται όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του λαού μας. Όλοι οι αγώνες και οι θυσίες του έθνους για την επιβίωσή του με ελευθερία και αξιοπρέπεια στο πέρασμα των αιώνων. Ενσαρκώνει τις θυσίες των γνωστών και αγνώστων ηρών του έθνους μας που έπεσαν της κοινών ρήμαση πειθόμενοι προασπίζοντας τα όσια και ιερά της φυλής. Και τώρα τα ένοπλα τμήματα της αεροπορίας μας από την 133 στην αρχαία μάχης και 10η μοίρα κατευθυνωμένων βλημάτων. Καμαρώστε τους νεαρούς βλαστούς της χώρας μας, τους συνεχιστές των θρύλων και των ηρών μας. Βρισκόμαστε λοιπόν ένα βήμα πριν από τη λήξη της στρατιωτικής παρέλασης. Εδώ ολοκληρώνεται η παρέλαση λοιπόν. Που έδωσαν τον υπερπάντων αγώνα για να αναπνέουμε εμείς σήμερα ελεύθερο αέρα. Βλέπουμε το πέρας της στρατιωτικής παρέλασης. Και με το εκπρόσωπο του στρατού Ξηράς, τον έχουν το πρόσταγμα για τη λήξη της παρέλασης της εθνικής μας επετείου, να το αναφέρει στον Υφυπουργό Αθλητισμού και Πολιτισμού που βρίσκεται στην εξέδρα των επισήμων, Λευτέρη Αυγενάκη. Ο έχουν το γενικό πρόσταγμα πλησιάζει στην εξέδρα των επισήμων και αναφέρει το πέρας της παρέλασης στον ανώτερο διοικητή προνάρας Ηρακλείου και διοικητή της ΕΑΒ, Ταξιάρχο Βασιλιά του Βασίλειου. Πέρας παρέλασος. Καπεδό κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η παρέλαση στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, μια παρέλαση τιμής στους αγωνιστές, στους 14.500 νεκρούς του πολέμου, τον ελληνογερμανικού και ελληνοϊταλικού μετόπου. Από όλους εμάς, τεχνικούς, εικονολήπτες, σκηνοθέτες, στην περιγραφή ήταν ο Λευτέρης Κουμαντάκης. Να έχετε όλοι μια όμορφη μέρα και χρόνια σας πολλά.